Η Διεθνής ημέρα λοιπόν κατά της επιληψίας γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη μέρα του Φεβρουαρίου, 8 Φεβρουαρίου. Την ίδια μέρα γιορτάζεται και η Ευρωπαϊκή μέρα κατά της επιληψίας. Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε μέσω σύνδεση Skype με τον Αθανάσιο Κοβάνη, παιδονευρολόγος, πρόεδρος Ελληνικής Εθνικής Ένωσης κατά της επιληψίας. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας στον όμιλο της Κρήτη TV. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιατρέ, έχουμε να κάνουμε με κάποιες νευρολογικές διαταραχές και θέλω να με διορθώσετε αν χρησιμοποιώ λάθος όρο, σωστά, όταν αναφερόμαστε στην επιληψία. Αρκετά σωστά, γιατί η επιληψία είναι μια συχνή εγκεφαλική διαταραχή. Στην Ελλάδα... Δεν λένε νόσο, αλλά ναι, προτιμούμε το διαταραχή. Διαταραχή στην Ελλάδα του 2021 είναι αντιμετωπίσιμες αυτές τις διαταραχές. Φυσικά είναι αντιμετωπίσιμη. Και όχι μόνο, είναι θεραπεύσιμη. Με την έννοια ότι το άτομο που παίρνει τη σωστή αγωγή και έχει διαγνωστεί σωστά, μπορεί σε ένα ποσοστό μέχρι 75% και αυτό πάει στο 80% όταν συνδυάζει δύο φάρμακα, δεν θα κάνει ποτέ κρίσεις παίρνοντας τα φάρμακα. Ένα άτομο που έχει επιληψία και παίρνει τα φάρμακα και δεν κάνει κρίσεις, βρίσκεται μεταξύ μας, δεν έχει κανένα πρόβλημα, καταλαμβάνει ανώτατα αξιώματα μέσα σε μια κοινωνία, αλλά εκείνο το οποίο είναι αρκετά έτσι ενοχλητικό, ότι ουδής γνωρίζει ότι έχει αυτό το πρόβλημα. Που δεν είναι πρόβλημα, είναι μια εγκεφαλική διαταραχή. Τα πρώτα συμπτώματα καταγράφονται σε ποια ηλικία ή δεν παίζει ρόλο ηλικία? Δεν υπάρχει ηλικία. Φυσικά το φαινόμενο αυτό είναι συχνότερο στη παιδική ηλικία. Και τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες να πω καλύτερα, που αυξάνει και η ηλικία του ανθρώπου, το ποσοστό των κρίσεων στη μεγαλύτερη ηλικία, στους υπερήλικες, και εκεί πέρα έχει αυξηθεί λιγάκι. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα στην παιδική ηλικία που θα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς? Τα συμπτώματα τα οποία παρουσιάζουν τα άτομα με επιληψία είναι ποικίλα. Μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα που δεν το καταλαβαίνει κανένας αν βρίσκεται μπροστά, και μπορεί να υπάρχει ένα σύμπτωμα που όλος ο κόσμος το έχει στο μυαλό του και λέει αυτό είναι επιληψία. Δηλαδή υπάρχουν πολλές επιληπτικές κρίσεις. Θα μπορώ να παριθμίσω μέχρι 40 διαφορετικά είδη. Θα μπορώ να παριθμίσω μέχρι 40 διαφορετικά είδη επιληψιών. Θα μπορώ να ονομάσω πολλά επιληπτικά σύνδρομα. Ποια είναι η διαφορά? Εάν βάλω την ονομασία ότι το άτομο έχει αυτό το επιληπτικό σύνδρομο, σημαίνει ότι γνωρίζω ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα, ποια είναι η σωστή αγωγή και ποια είναι η πορεία αυτού του φαινομένου. Πόσο καιρό θα κρατήσει? Γιατί υπάρχουν και σύνδρομα που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία και τα λέμε αυτοπεριοριζόμενα, διότι φεύγουν συνήθως γύρω στην εφηβεία. Μάλιστα. Επομένως, οι επιληπτικές κρίσεις, μια που ρωτήσατε προηγουμένως, μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, μπορεί να εμφανιστούν στα νεογνά, στα βρέφη, στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία, στους ενήλικες. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατρέ, ωστόσο, ότι η επιληψία δεν είναι μια νοητική ασθένεια, σωστά? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Και οι επιληπτικές κρίσεις μπορεί να οφείλονται σε κάποιο πρόβλημα που έχει ο εγκέφαλος. Μάλιστα, να χτυπήσουν δηλαδή καμπανάκι κατά κάποιο τρόπο. Ο εγκέφαλος είναι ένας υπολογιστής. Μπορεί να πάθει βραχυκύκλωμα και να σβήσουν τα φώτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παρόν σε μια επιληπτική κρίση ενός άλλου ανθρώπου, να μας πείτε λίγο πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την περίπτωση? Εξαρτάται από το είδος της κρίσης. Υπάρχουν κρίσεις που το άτομο που μπορεί να κάνει να σταματήσει την ομιλία για λίγα δευτερόλεπτα και μετά να επανέλθει. Αυτό είναι μια αφαίρεση, όχι αφηρημάδα. Η αφαίρεση είναι κάτι που ξεκινάει
ξαφνικά και τελειώνει απότομα. Η αφηρημάδα δεν ξεκινάει ξαφνικά και δεν τελειώνει, δεν σταματάει απότομα. Ή μπορεί να είναι μια κρίση που το άτομο ξαφνικά μπορεί να κουνάει ένα τμήμα του σώματός του και να μην έχει χάσει την επικοινωνία ή να την έχει χάσει την επικοινωνία. Και μπορεί να συμβεί αυτό που γνωρίζει όλος ο κόσμος όταν λέει επιληψία, ότι το άτομο ξαφνικά μπορεί να πέσει στο έδαφος και να κάνει σπασμούς. Η επιληπτική κρίση πόσο διάρκεια συνήθως? Η διάρκεια ποικίλει. Μπορεί να κρατήσει κλάσματα του δευτερολέπτου, μπορεί να κρατήσει δευτερόλεπτα, μπορεί να κρατήσει λεπτά της ώρας, μπορεί να κρατήσει και ώρες, που αυτή την περίπτωση λέμε ότι το άτομο έχει κάνει μια επιληπτική κατάσταση, η οποία είναι αρκετά επίγουσα και πρέπει όλοι να ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το άτομο. Δηλαδή αυτές οι ιδέες ότι που υπήρχαν από το Μεσαίωνα και πριν το Μεσαίωνα, ότι ξέρεις οι άνθρωποι με επιληψία μπορεί να μεταδώσουν την κατάστασή τους. Θα έχετε ακούσει ίσως ιστορία. Νοοτροπίες και είναι, μιας άλλης εποχής, ναι. Άλλης εποχής, όπως το είπατε, ακριβώς. Γιατρέ, να κλείσουμε λίγο, υπάρχουν ταμπού στις μέρες μας, υπάρχουν νοοτροπίες που δεν έχουν προσπεραστεί, και να στείλουμε και ένα πολύ δυνατό μήνυμα και λόγω της ημέρας. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Δύο πράγματα θέλω να τονίσω. Ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 87.000 άτομα με επιληψία και το 1/3 είναι παιδιά. Μάλιστα. Από αυτό το 1/3, πολλά άτομα που είναι και αυτό περίπου το 1/3 έχουν διαγνωστεί λάθος. Επομένως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πώς γίνεται η διάγνωση, πόσο σωστή είναι η διάγνωση και πόσο σωστή είναι η θεραπεία. Έχοντας πει αυτό, μάλιστα, οι γονείς ή το άτομο με επιληψία πρέπει να ενημερωθεί πλήρως από τον γιατρό. Αν συμβεί μια κρίση, τι πρέπει να κάνει αυτός που βρίσκεται δίπλα, ο γονέας ή οποιοδήποτε, πώς θα το αντιμετωπίσει, πώς η μητέρα παρμοσάρε θα καταλάβει ότι το παιδί που κοιμάται τη νύχτα έκανε μια κρίση με την ενδοσυνεννόηση, ενδοεπικοινωνία που υπάρχει, τι θα κάνει όταν γίνει μια κρίση και οι συμβουλές που θα δοθούν είναι ανάλογες με τις κρίσεις που κάνει το παιδί. Τέτοιες συμβουλές πρέπει να μεταφερθούν και στο σχολείο, ώστε να γνωρίζουν αν συμβεί μια κρίση τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Οι κρίσεις είναι αντιμετωπίσιμες. Μάλιστα. Γιατρέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο και τις συμβουλές που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από Κρήτη. Να προσπαθήσουμε να ενημερωθεί ο κόσμος για να αποφύγουμε το στιγματισμό αυτό των ανθρώπων. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα.